καλησπέρα σας. Είμαι ο Μίστερ Μπράιτ. Θυμάστε οι παλαιότεροι το τραγούδι των Europe, Final Countdown? Κάπως έτσι νιώθω ότι περιγράφονται οι μέρες που ζούμε. Μια αντίστροφη μέτρηση. Σαν ένα μπαλόνι που φουσκώνει συνεχώς. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Τι θα συμβεί τελικά? Άγνωστο. Κάθε όμως εποχή εμφανίζει αλήθειες, αντιδράσεις και γεγονότα που κανείς μας δεν φαντάζονταν. Ειδικά ο τελευταίος 1,5 χρόνος έχει βγάλει λαβράκια. Π.χ. πως η πλειοψηφία του κόσμου καταπίνει αμάσιτα ό,τι προβάλλεται στα μέσα. Συνέπεια αυτού, πως βγαίνει από μέσα μας ο κακός εαυτός και σε συνδυασμό με το φόβο, πως βλέπουμε εχθρικά όλο τον περίγυρό μας. Το πιο σημαντικό, βέβαια, ότι εμείς πάντα έχουμε δίκιο και ο διπλανός μας άδικο. Αυτό που πιστεύουμε εμείς είναι το σωστό. Όλα τα άλλα είναι λάθος. Στη θρησκεία, στην εργασία, στην πολιτική, στον αθλητισμό, σε όλη τη ζωή μας. Μην απορούμε λοιπόν, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο. Αυτά και άλλα πολλά λέγαμε τις προάλλες με μια παρέα. Τα παιδιά τα γνωρίζω λίγα χρόνια, αλλά μέσα από τις συναντήσεις μας νιώθω ότι τους ξέρω πολύ περισσότερο. Αφού εξαντλήσαμε όλα τα επίκαιρα θέματα, σε κάποια στιγμή η κουβέντα γύρισε στο υπερφυσικό. Όλοι τους γνωρίζουν βέβαια για το κανάλι μας στο YouTube και τις ιστορίες που ανεβάζουμε, οπότε αφορμή ήταν η συζήτηση να πάρει φωτιά. Ένα από τα παιδιά, λίγα χρόνια μικρότερός μου, πήρε το λόγο και είπε: «Θα σου πω μια ιστορία που αξίζει να ανεβάσεις. Κάτι εντελώς εξωπραγματικό που μου συνέβη πριν 1 μήνα στο κάμπινγκ που ήμουν στο βουνό. Είχα σκοπό να μείνω μια εβδομάδα εκεί, αλλά έφυγα άρον-άρον την πρώτη μέρα». Τότε όλοι στην παρέα σταμάτησαν να μιλούν. Με περιέργεια αλλά και ανυπομονησία περίμεναν να ξεκινήσει την αφήγησή του. «Εντάξει», του είπα, «σε ακούω». Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάποιες από τις ημέρες των διακοπών μου επιλέγω να τις περάσω στο βουνό με σκηνή. Το αγαπημένο μου μέρος είναι οι πρόποδες του Παρνασσού. Πηγαίνω άλλοτε με παρέα, αλλά μερικές φορές και μόνος μου, και βρίσκω εκεί άλλους κατασκηνωτές. Το κάμπινγκ είναι ελεύθερο και σε μια περιοχή μισού χιλιόμετρου σε διάμετρο υπάρχουν καμιά 30 σκηνές, τους καλοκαιρινούς μήνες βέβαια. Το περιβάλλον είναι ονειρικό. Από τη στιγμή που θα βρεθείς εκεί, όλα αλλάζουν. Νιώθεις ζωντανός. Τα πάντα αποκτούν νόημα. Δεν νομίζω ότι μπορώ με λέξεις να το εξηγήσω αρκετά. Λόγω του ψύχους, το χειμώνα και μέχρι τέλος της άνοιξης δεν βρίσκεται κανείς εκεί. Λογικό. Οι πρώτοι κατασκηνωτές έρχονται γύρω στα μέσα Ιουνίου. Εξαρτάται βέβαια και από τον καιρό. Για να μην πολυλογώ, φέτος πήγα τέλη Ιουνίου, μόνος μου, ελπίζοντας να βρω κάποιον γνωστό. Δυστυχώς, μόνο 2 οικογένειες ήταν εκεί και αρκετά μακριά από το μέρος που στείνω τη σκηνή μου κάθε χρόνο. Θα ήμουν εντελώς μόνος μου. Δεν πειράζει, σκέφτηκα. Θα ακολουθήσω το πρόγραμμά μου, όπως κάνω πάντοτε. Έστησα λοιπόν τη σκηνή στο ίδιο σημείο. Μου πήρε αρκετή ώρα, επειδή δεν είχα βοήθεια να καρφώσω τους πασάλους στο χώμα. Η σκηνή είναι αρκετά παλιά, φτιαγμένη από σκληρό καραβόπανο. Έβγαλα από το αυτοκίνητο όλα τα απαραίτητα και τα τοποθέτησα μέσα. Αφού τελείωσα, είπα να περπατήσω μέσα στο δάσος. Όλα γύρω μου ήταν ήσυχα, τόσο ήσυχα που αυθόρμητα με έπιασαν τα κλάματα. «Πού ζούμε», σκέφτηκα. «Πόσο γαλήνια ένιωθα.
έπαινα συνεχώς βαθιές ανάσες, γεμίζοντας τα πνευμόνια μου με καθαρό αέρα. Στη διαδρομή έβλεπα γύρω μου ίχνη από οπλές αγριογούρουνων. Είχα πλέον μάθει ότι αυτά τα ζώα βγαίνουν τις νυχτερινές ώρες προς αναζήτηση τροφής. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι παρόλο που είναι φυτοφάγα, δεν πρέπει για κανένα λόγο να βρεθεί στο δρόμο τους. Με την ορμή τους και μόνο μπορούν να σε συνθλίψουν αμέσως. Τέλος πάντων, πέρασε η ώρα και γύρισα πίσω στη σκηνή μου. Το σκοτάδι πύκνωνε ολοένα γύρω μου. Τα δέντρα φαίνονταν πιο απειλητικά τώρα και σε συνδυασμό με την απόλυτη ησυχία που επικρατούσε, σκεφτόμουν ότι θα είχα δύσκολη νύχτα. Δεν υπολόγιζα ότι θα ήμουν εντελώς μόνος μου. Οι μόνες άμυνες που είχα, αν μπορώ να το πω έτσι, ήταν ένα στρατιωτικό σουγιάς που το χρησιμοποιούσα κυρίως ως μαχαίρι στο φαγητό και ένας μεγάλος φακός που κάνει τη νύχτα μέρα. Αμέσως όποιος τον αντικρίσει, τον τυφλώνει απλά. Έφτιαξα ένα πρόχειρο δείπνο, αφού άναψα το φως με τον γκάζι και το κρέμασα έξω από τη σκηνή. Χάζεψα λίγη ώρα στο κινητό μου, ευτυχώς είχε σήμα εκεί που είμαι. Πού και πού άκουγα κάποια συρσήματα και τρεξίματα γύρω-γύρω, αλλά είχα μάθει ότι πολλά ζώα εκτός από τα αγριογούρουνα έβγαιναν νύχτα. Δεν ανησύχησα ιδιαίτερα. Μόλις πήγε 10, μπήκα μέσα και έκλεισα ερμητικά την είσοδο. Είχα κάνει πατέντα με σκοινιά, οπότε αν κάποιος ήθελε να την παραβιάσει, θα του έπαιρνε αρκετή ώρα. Μετά από λίγο, ξάπλωσα στο στρώμα από αφρολέξ που είχα και προσπάθησα να ηρεμήσω για να κοιμηθώ. Σε λίγα λεπτά, άρχισε να φυσάει αέρας αρκετά δυνατά. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Ήξερα ότι ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Κάποια στιγμή με πήρε ο ύπνος. Έβλεπα παράξενα όνειρα. Σε ένα από αυτά ήμουν, λέει, με κάποιο φίλο μου και αυτός βαριανάσαινε. Προσπαθούσα να το συνεφέρω, αλλά δεν τα κατάφερνα. Κάτι με έκανε στο όνειρο να τρομάξω, οπότε ξύπνησα απότομα ανήσυχος. Στα αυτιά μου έρχονταν σαν αντίλαλος η ανάσα του φίλου μου στο όνειρο. Μου πήρε λίγα δευτερόλεπτα να καταλάβω που βρισκόμουν. Το όνειρο έσβησε, αλλά τη βαριά ανάσα συνέχιζα να την ακούω. Σαν πραγματικός εφιάλτης, έξω από τη σκηνή, σε πολύ κοντινή απόσταση, κάτι υπήρχε και έβγαζε αυτό τον ήχο. Για κάποιο λόγο ήμουν βέβαιος ότι δεν ήταν ζώο. Ο ρυθμός της ανάσας ήταν γρήγορος και πολύ βαθύς, ενώ ταυτόχρονα ο ήχος από κλαδιά που έσπαζαν την ακολουθούσε. Προσπάθησα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου όσο γίνονταν. Μια περίπτωση είχα αντιμετωπίσει πριν 3 χρόνια με 2 αγριογούρουνα, αλλά αυτό ήταν κάτι άγνωστο. Έβγαλα το σουγιά που είχα στην τσέπη μου και το κινητό μου να δω τι ώρα ήταν. Λίγο μετά τις 1. Δεν είχα ξαναβρεθεί σε τέτοια δύσκολη κατάσταση. Πάντοτε είχα κάποιον σε διπλανή σκηνή. Η ανάσα μου έγινε γρήγορη, ενώ η υδρότας άρχισε να κυλά από τους κροτάφους μου. Ό,τι ήταν έξω, θεώρησα ότι έψαχνε για τροφή. Μπορεί να ήταν αγριογούρουνο, αλλά ο ήχος από τα βήματά του ήταν προσεκτικός. Λες και είχε καταλάβει ότι κάποιος το άκουγε. Άλλωστε, αυτά τα ζώα δεν βγαίνουν μόνα τους για τροφή, όπως αυτό που είναι απ' έξω τώρα. Οι υποψίες μου βγήκαν σωστές, γιατί ο ήχος των κλαδιών που έσπαζαν κατάλαβα ότι προέρχονταν από δίποδο, όχι τετράποδο. Η ανάσα του συνεχίζονταν αμύωτη, ενώ συνειδητοποίησα ότι πλησίαζε σιγά σιγά στη σκηνή. Αν ήταν άνθρωπος, σκέφτηκα,
Σίγουρα δεν είχε φιλικές διαθέσεις. Αλλά όχι, αποκλείεται να ήταν άνθρωπος. Αυτό το πλάσμα έρχονταν μέσα από το δάσος. Ένιωθα ότι τα ένστικτά του δεν ήταν ανθρώπινα. Όπως και πριν, προσεκτικά, ανέβηκε το ύψωμα των 3 μέτρων που είχα στήσει τη σκηνή. Κλαδιά πλέον δεν ακούγονταν, γιατί είχα καθαρίσει γύρω-γύρω. Προσπαθούσα να μην με πιάσει πανικός. Αυτό θα ήταν χειρότερο απ' όλα. Κάθισα ακίνητος μέσα, με προτεταμένο το σουγιά μπροστά μου, έτοιμος για όλα. Η ανάσα του ακούγονταν πεντακάθαρα, ενώ είχε φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τη σκηνή. Το ύψος του ήταν πιο μεγάλο από ενός ανθρώπου, γιατί ενώ στην αρχή έσκυψε στο πλαϊνό μέρος της σκηνής, μετά μάλλον σηκώθηκε όρθιο και αμέσως η ανάσα του ακούγονταν από πιο ψηλά. Χωρίς να το καταλάβω, άρχισα να τρέμω. Σκεφτόμουν όλα αυτά που είχαν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Το μόνο που ήθελα αυτή τη στιγμή, το μόνο, ήταν να επιβιώσω. Τίποτε άλλο δεν είχε σημασία. Δεν έπρεπε να κάνω θόρυβο, το ήξερα. Πώς όμως θα έφευγε αυτό το ανεξήγητο πλάσμα από τη σκηνή μου? Σε κλάσματα δευτερολέπτου, άπειρες σκηνές περνούσαν από το μυαλό μου, ενώ άρχισα να αμφιβάλλω αν θα υπάρχω το πρωί. Τότε, απρόσμενα, η εικόνα της ιδέας με τη λάμπα που ανάβει. Φως! Ναι, αυτό είναι! Όλα τα όντα του σκοταδιού φοβούνται το φως. Ο φακός μου ήταν δίπλα. Έπρεπε να τον πάρω και να τον ανάψω, χωρίς να κάνω θόρυβο. Αυτό έκανα. Ενώ το πλάσμα άκουγα ότι γυρόφερνε τη σκηνή, άναψα το θηριώδη nightcore που έχω, στοχεύοντας την ακτίνα του εκεί που άκουγα την ανάσα του πλάσματος. Για καλή μου τύχη, το πανί είναι ανοιχτόχρωμο, οπότε όλη η σκηνή φώτισε σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αμέσως, βγάζοντας ένα ακατονόμαστο ρουλιαχτό, το πλάσμα με απίστευτη ταχύτητα απλά εξαφανίστηκε. Ξέσπασα σε ανεξέλεκτους λυγμούς, κρατώντας το φακό σφιχτά στο ένα μου χέρι και το σουγιά στον άλλο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν ξεμύτησα μέχρι το πρωί, ούτε φυσικά κοιμήθηκα. Με το πρώτο φως βγήκα έξω, πολύ προσεκτικά, ενώ ήμουν λουσμένος στον υδρότα. Δεν είδα τίποτα, δεν μπόρεσα να διακρίνω ίχνη γύρω από τη σκηνή. Απλά τη μάζεψα μαζί και τα πράγματα και σε χρόνο ρεκόρ εξαφανίστηκα ακριβώς όπως το πλάσμα. Πολλά όντα στη φύση δεν είναι επισήμως καταγεγραμμένα από τον άνθρωπο. Υπάρχουν, αλλά για εμάς τους πολιτισμένους δεν υπάρχουν. Αναφέρονται κατά καιρούς σε τέτοιου είδους ιστορίες. Εμείς τα κατατάσσουμε στην κατηγορία των τεράτων, γιατί αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Από την αφήγησή του όμως, ένα πράγμα με προβληματίζει ακόμα και τώρα. Αν ο άνθρωπος αυτός τελικά δεν φώτιζε με το φακό του και το πλάσμα έσκιζε τη σκηνή, τι θα έλεγαν την επομένη εφημερίδες? Μάλλον αγριογούρνο. Εσείς τι πιστεύετε?